Πάμε να κάνουμε pancake. Τα δημοφιλή pancake με σοκολάτα είτε αλμυρά, είτε με δεν ξέρω κι εγώ τι μπορείτε να βάλετε πάνω στα pancake. Θα σας δώσω μια συνταγή την οποία τη χρησιμοποιώ στο μαγαζί μου. Δεν θα έπρεπε να τη δώσω, αλλά τη δίνω γιατί... Ναι, δεν ξέρω γιατί τη δίνω. Έχω παιδευτεί πολύ για να την κάνω αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε pancake. Λοιπόν, να σας γλυκάνουμε τώρα. Βγάζω εδώ τα υλικά μου, όμορφα και ωραία. 500 ml γάλα, μισό κιλό αλεύρι. Μπορείτε να βάλετε και μπλε, μπορείτε να βάλετε και το κόκκινο, αλλά στη συνταγή βάζω bacon, οπότε αν δεν έχετε το κόκκινο, βάζετε το μπλε, θα δέσει το γλυκό. Θα βάλουμε 5 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, κάτσε να τα έχω κι εγώ, 2 δόσεις βανίλια, και 2 κουταλάκια του γλυκού baking. Θα χρειαστώ μια σπάτουλα, λίγο βουτυράκι. Χτυπάμε τα αυγά και ρίχνουμε μέσα. Τα ρίχνουμε μέσα στο μεγάλο μπολ. Εντάξει, μέχρι εδώ τα χτυπάω. Ρίχνουμε το γάλα, όπως σας είπα, 500 ml γάλα μέσα και αυτό στο μπολ. Ωραία, μέχρι εδώ. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη τη χρησιμοποιούμε και για να γλυκάνουμε λίγο τα pancake, αλλά και για να μας δώσουν χρυσαφή χρώμα. Baking, το βάζω μέσα στο αλεύρι. Οπότε όλα τα υγρά τα βάλαμε σε ένα μπολ και όλα τα στέρεα τα βάζω σε ένα άλλο μπολ. Ωραία. Τι μένει? Το αλατάκι. Βάζουμε και λίγο αλάτι. Το αλάτι γενικά στα γλυκά πάντα να χρησιμοποιείτε αλάτι. Μην το φοβάστε και στη σοκολάτα και στα λευκά γλυκά. Γιατί ουσιαστικά θα βγάλει ακόμα περισσότερη ένταση. Οπότε το κάνει και στη σοκολάτα αυτό και γενικά σε όλα τα φαγητά όταν προσθέτουμε αλάτι. Και αρχίζουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά σε δόσεις το αλεύρι μέσα στα υγρά. Ανακατεύουμε. Αυτή η συνταγή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε επί τόπου. Δηλαδή, μία που την κάνουμε και μία που θα τη βάλουμε στο τηγάνι. Θα σας το δείξω και εδώ τώρα στο live. Ανακατεύουμε. Όπως σας είπα, βάλαμε το γάλα με τα αυγά και τη ζάχαρη. Τα χτυπήσαμε πολύ καλά σε ένα μπολ και μετά απλά έριξα το αλεύρι, το αλάτι, τη βανίλια και το μπέικιν από ένα άλλο μπολάκι, τα έριξα μέσα, τα ενσωματώσαμε και μπορώ επί τόπου να φτιάξω pancake. Όπως σας είπα, έβαλα λίγο βούτυρο. Στη μόνη στιγμή που χρησιμοποιώ βούτυρο για τα pancake είναι για το τηγάνι. Δεν βάζουμε μέσα στη ζύμη, δεν χρειάζεται. Μέτρια προς δυνατή φωτιά, εδώ πάει μέχρι το 9, δηλαδή εγώ το βάζω στο 7. Κοίτα, δείτε εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει. Τώρα αν έχει κάτι χρομπαλάκι και μας πει τίποτα εδώ πέρα η Έλενα, άμα θέλει μπορεί να έρθει να το χτυπήσει. Για να την κάνω λίγο πιο ρευστή τη σοκολάτα, απλά τη βάζω σε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό για να ζεσταθεί, για να μην είναι ζεστό το pancake και κρύα η σοκολάτα, δηλαδή να ανοίξω το κουτάκι με τη μία και να το φτιάξω. Λοιπόν, βάζουμε το pancake όπως είπαμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, δηλαδή το μάτι μου πάει μέχρι το 9, οπότε το βάζω εγώ στο 7 και αρχίζω και ρίχνω μέσα και αυτό φαίνεται όταν είναι έτοιμο, γιατί αρχίζει και κάνει κάτι φουσκαλίτσες. Αυτό πάει να πει ότι δουλεύει πολύ καλά το bacon και ενεργοποιείται το bacon και μας φουσκώνει το pancake. Γιατί ουσιαστικά τι είναι το pancake? Ένας χυλός απλά διωγγώνεται. Και αυτό, σε αυτό το πράγμα βολεύει πολύ το bacon. Αν δεν βάλετε bacon όπως είπαμε, μπορείτε να βάλετε γιαούρτι στην αντιστοιχία με το γάλα. Οπότε τα βάζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, να βγάλουμε ένα πιατάκι. Εδώ αρχίζει και κάνει τις φουσκαλίτσες που είπαμε. Θα βάλω ένα κομματάκι βούτυρο να το ξαναδούμε λοιπόν πως κάνουμε το pancake. Εν συνεχεία λοιπόν, καμότο, εν συνεχεία θα κάνω μεγάλο. Για κάτσε να κάνουμε και αυτό που φέρε ο Σάκης. Κατόπιν, ε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής που μας έφερε ο Σάκης. Να δούμε πως θα κοκκινήσουμε το pancake. Βλέπετε εδώ, είναι το χρωματάκι που σας είπα ότι παίρνει. Βλέπετε πως είναι. Είναι αυτό που σας είπα μέσα.
είναι fluffy. Οπότε άμα ρίξετε μέλι, σιρόπια σφενδάμου που βάζουν, κανέλες, όλα αυτά, θα ποτίσει το pancake μας. Το bacon έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει δημιουργήσει πόρους για να ποτίσει μέσα το pancake μας ό,τι και αν του βάλουμε. Οπότε είδατε ουσιαστικά πως γίνονται τα pancake. Μπαμ μπαμ. Τα κάνω στην άκρη. Για να δούμε, βάζουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής κόκκινο. Για να βλέπετε και εσείς λίγο πως γίνεται. Για να στήσουμε ένα pancake με αυτά τα μικρά που κάναμε. Σας το ξαναλέω, σας δείχνω μια πολύ απλή συνταγή για pancake. Δεν δείχνω κάτι το ιδιαίτερο, στο στήσιμο εννοώ. Βάζουμε λίγο σοκολάτα. Βάζουμε λίγο φουντουκάκι από μέσα. Βάζω φουντουκάκι γιατί δεν θα πέσει όταν το μεταφέρει, για παράδειγμα, επειδή σκέφτομαι εγώ και λίγο σε ένα μαγαζί όταν σερβίρεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.